This is DX. It's not just T-Max. It's T-Max DX. Δεν έχουμε καθόλου κλειδί. Ναι, there is not key here. Δεν έχουμε, έχουμε κλειδί. Αυτό. Ναι. Το οποίο πρέπει να είναι σε κοντινή εμβέλεια. Α, τι λες ρε φίλε μου, το κουμπάκι, αυτό πάτησες. Ναι, he μόλις press... πατήσεις αυτό. He pressed this and start everything. And all the beauty is here. Okay, we have hot grips. Θερμενόμενα έχει το απλό. Το απλό όχι, δεν έχει θερμενόμενα. Because το DX έχει because θερμενόμενα. Because DX has hot grips. Don't expect the regular one to have it. Εκτός από, από τις θερμενόμενες χειρολαβές, έχουμε και θερμενόμενες εδώ. This is hot for your butt. That's a nice one. Seat. Ανοίγει. Open seat and fuel. Είναι για βενζίνη. Α, ανοίγει έτσι αυτό. Έλα ρε φίλε. Φως. Εδώ μιλάμε για αυτοκίνητο τώρα. Έχει τα πάντα. Έχει και μπρίζα μέσα. Έχει και εδώ. Όχι. Σε αυτό το σημείο έχουμε. Ναι. Για να ανοίξει αυτό πρέπει να είναι ο διακόπτης. Πρέπει να είναι ανοιχτό. Κλειδί. Πατώντας εδώ, ανοίγει. Πρέπει να είναι κλειδί, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς δεν ανοίγει τίποτα. Δεν ανοίγει τίποτα. Τρως πόρτα. Αν το κλείσουμε, ανοίγουν όλα. Αλλά για το πρώτο λεπτό, μετά από ένα λεπτό το κλειδώνει. Κατάλαβα. Η λογική είναι ότι. Συνήθω αφού είσαι κοντά, το κλείσει πάλι. Η λογική είναι ότι μέχρι. Γεια σου Δημήτρη. Μέχρι το. Το πρώτο λεπτό. Το πρώτο λεπτό θέλει να ανοίξει τη σέλα, θέλει να βάλει βενζίνη, θέλει να ανοίξει το ντουλαπάκι, άρα να υπάρχει αυτό εδώ το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ανοίγοντας το διακόπτη. Έχουμε πλήρες τις ενδείξεις. Το DX θα μας λες γιατί. Το DX. Το DX έχει το DX τζάμι. Έχει το τζάμι. Α, DX has the που εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε ό,τι ύψος θέλουμε. Έχουμε όπως είπαμε τις θερμενόμενες χειρολαβές. Hot grips. Που και εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε σε τι θέλουμε. And the cruise control of course. Έχουμε cruise control. Cruise control, because it's DX. Το οποίο θα πρέπει να τρέχουμε πάνω από 45 χιλιόμετρα δεν για να ενεργοποιηθεί. Παρακάτω δεν έχει και νόημα. Ναι. Έχουμε υπολογιστή ταξιδίου, πόσο και αυτή η στιγμή, πόσο και στα 100, πότε θέλει σέρβις. Έχουμε δύο χάρτες οδήγησης. Έχουμε το S. Τι να πω. Sport και touring, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ανάλογα τι οδήγηση θέλουμε να κάνουμε. Πιο μαλλί και sport που περάσει και γκάζι, ε. Ναι. Πολύ καλό, φίλε. Πολύ καλό. Θα το βγάλω μερικές φωτογραφίες. Let's take some pictures now. Κάτσε και εσύ εκεί όπως είσαι. Έχουμε και ένα μοναδικό σύστημα, αντικλεπτικό σύστημα. Ναι, σημαντικό. Τώρα θα σου δείξω. Επί... Λοιπόν, βάζω φωτογραφία κινητήρα. Βάζω φωτογραφία το εδώ μπροστά τα συστήματα που είναι πολύ μπροστά. Όχι σε τοποθεσία στον κανάλι, είναι πολύ μπροστά τεχνολογικά. Λοιπόν, φίλε, το ξαναδεί αυτό το κεφαλάκι.
κάνει ένα μάτι και φωτογράφηση. Και εγώ για το comment. Το όφο που λέει γενικά. Λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα το οποίο κατεβάζουμε την εφαρμογή, το Mighty Max, κατεβάζουμε την εφαρμογή στο κινητό μας και αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε πού βρίσκεται η μηχανή. Μπορούμε να κάνουμε το εξής, ότι αν τυχόν γίνει μια κλοπή ή οτιδήποτε μας λέει ακριβώς πού βρίσκεται η μηχανή, μπορούμε να ακινητοποιήσουμε τη μηχανή εκείνη τη στιγμή από το κινητό μας και να πατήσουμε κόρνα ώστε να... Και να ακουστεί, να ακουστεί, να ξέρεις να ακουστεί να κοιτάξεις, τι, τι και πώς. Όπως μπορούμε παράδειγμα να δεσμεύσουμε, αν δώσουμε κάπου τη μηχανή, να δεσμεύσουμε και σε ταχύτητα, να παίρνουμε ειδοποίηση όταν φύγει πάνω από κάποια ταχύτητα ή όταν φύγει από κάποια ακτίνα που έχουμε βάλει εμείς... DX, τώρα μιλάμε για DX αυτά. Αυτό μιλάμε για το DX. Ή όταν θα φύγει από κάποια ακτίνα που έχουμε βάλει εμείς. Παράδειγμα μπορούμε να πούμε, αν φύγει γύρω από τα τρίκαλα, ναι. να μας ειδοποιήσει. Δεν υπάρχει, τώρα αυτά τα πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Και ειδικά το αντικλειπτικό που... Και ένα πολύ ωραίο σύστημα που έχει είναι ότι αν πατήσουμε μία φορά έχει σβήσει. Αν στρίψουμε το τιμόνι αριστερά, πατήσουμε μία φορά έχει κλειδώσει το τιμόνι του. Ναι. Και αν το πατήσουμε για 3 δευτερόλεπτα έχει κλειδώσει το σταν. Άρα δεν μπορεί να ξυστηθεί. Όλα αυτά είναι αντικλειπτικά συστήματα που έχει. Άρα δεν μπορεί να το ξυστήσει κάποιος και να το πρόσφυγε και όλα αυτά. Ναι, δεν μπορεί να ξυστηθεί τώρα αυτή τη στιγμή. Και όλο αυτό το κλείδωμα τώρα, πατώντας αυτό εδώ το... πολύ να το πω αυτό σημαντικά. If you press here 3 seconds, if you press once, you lock the steering wheel, okay? If you press and hold it, you lock the stand. This. So people cannot steal it. You lock this stand, okay? And it's getting harder to steal because the stand is there all the time. That's very good. Και όλα αυτά μαζί, αν τυχόν πατήσουμε εδώ, έχει ανοίξει, έχει ξεκλειδώσει τα πάντα και μπορούμε να ξεκινήσουμε. And with one press here, you are all set to go. Everything is unlocked. As long as you have the key with you. Φεύγω με το κλειδί τώρα, τι θα γίνει. Φεύγω. Δεν γίνεται τίποτα. Για θέμα ασφάλειας, όταν δεν πιάσει σήμα το κλειδί, έτσι και ανοίξει η μηχανή, δεν μπορεί να σβήσει και δεν μπορεί να κλείσει. Αλλά μπορεί όμως, αν τυχόν το ξεχάσει κάπου το κλειδί και δουλεύει η μηχανή, δηλαδή, αν εμείς το αφήσουμε το κλειδί κάπου που να μην πιάνει το σήμα του και πάμε να το κλείσουμε, θα σε προειδοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει το κλειδί μαζί σου. Μην κλείσει τη μηχανή και μετά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω να πάρει το κλειδί. Μην φύγει χωρί το κλειδί. Αυτό έτσι. Όχι. Όταν πάμε να κλείσουμε τη μηχανή, όταν πάμε να κλείσουμε, αν ξεχάσουμε κάπου το κλειδί και πάμε να σβήσουμε τη μηχανή, θα μα κάνει προειδοποίηση. Φίλε, το κλειδί δεν το έχει στην τσέπη σου. Δεν το έχει στην τσέπη σου. Ναι. Εντάξει, άρα που το έχεις ξεχάσει πήγε να πάρει το κλειδί. Μπορείς να το πάρει κάποιος άλλος το κλειδί. Ή οτιδήποτε. Ναι. Ή οτιδήποτε. Δεν το έχεις μαζί, τελεία. Mm-hmm. Αν οτιδήποτε χαθεί το κλειδί και όλα και έχεις υποψία ότι το έχω χάσει ή μου το έχουν κλέψει και όλα αυτά, μπορεί να σβηστεί το παλιό το κλειδί και να μπει καινούριο κωδικό. Κατάλαβα. Και είναι άκρηστο το κλειδί μετά. Από το τελερέ. Και είναι άκρηστο το κλειδί. Αν το βρεις, το προγραμματίζεις να ταιριάζει μετά που πάλι δεν πάει σαν να το βρεις. Μπορώ να προγραμματίσω το κλειδιά. Άμα το αλλάξεις το κωδικό αυτό και το αφιστέψεις, πώς παίρνεις καινούργιο. Το βρίσκεις μετά από ένα μήνα. Ναι. Μπορείς να το κάνεις να δουλεύει πάλι με αυτό. Μπορείς. Εντάξει, κατάλαβα. Γενικά είναι ένα smartphone με ρόδες. Έτσι. Ναι. Ένα smart bike. Smart scooter. Να το πω λίγο διαφορετικά. Θέλεις τον πλανήτη. Ναι. Δεν υπάρχει, έτσι. Εδώ θα κάνουμε τρία βίντεο. Ένα στα ελληνικά, ένα στα αγγλικά. Θα κάνουμε τρία βίντεο. Τέσσερα. Thank you.
Εγώ σε αυτό το τηλέφωνο